Καλημέρα σας. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μόσχο και τον κύριο Κανιούρα για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσαν να βρίσκομαι σε αυτό το όμορφο συνέδριο, να δω φίλους από όλη την Ελλάδα. Το ερώτημα που τέθηκε από τον κύριο Κανιούρα, από την οργανωτική δηλαδή, ήταν το εστιακό, κεντρικό, ασυμπτωματικό, διαβητικό ή δημοχράσιμο με 10 δέκατα. Το κατεβάσαμε στο 9, μπορούμε να το κάνουμε και στο 8. Οπότε, δεν θα μιλήσω γιατί τα περισσότερα τα είπε ο κύριος Ρώσα. Μην ξαναπροχωράμε στο τι σημαίνει ήδημα, τι είναι διαβητική οχροπάθεια και πόσο συχνά προσβάλλει. Αυτή είναι η κατάταξη, η κλινική που έχουμε. Το κλινικά σημαντικό ήδημα της οχράς, το εστιακό και το διάχυτο. Το όσοι τι άλλαξε την απεικόνηση και τον τρόπο που προσεγγίζουμε και παρακολουθούμε τους ασθενείς, γιατί βλέπουμε πια την ανατομία στην περιοχή του Βοθρίου της οχράς γενικότερα. Οπότε, και θέλω να ξεκινήσουμε από τι έχουμε στο μυαλό μας και ποιες θεωρούμε ότι είναι οι πιο αποδεκτές προσεγγίσεις στην Ελλάδα του κινδύνου απώλειας όρασης. Γιατί αυτό που γνωρίζουμε και ξέρουμε είναι ότι το διαβητικό ήδημα της οχράς ελαττώνει την όραση του ασθενούς. Είναι μία νόσος η οποία ελαττώνει την όραση του ασθενούς. Είναι ο εντατικός γλυκαιμικός, η ρύθμιση της αρτηριακής, η θεραπεία με λέιζερ που αναφέρθηκε και αναλύθηκε από τον κύριο Ρότσο και φυσικά οι ενδολιδικές εγχύσεις είτε αντι-VEGF παραγόντων είτε κορτικοστεροειδών. Τι θα κάνω σε ένα ασθενή με κεντρικό ασυμπτωματικό διαβητικό ήδημα της οχράς όταν έχει οπτική οξύτητα 10 δέκατα όραση και θα δεχθώ και το ασυμπτωματικό, ασθενής δηλαδή δεν έχει κάποιο σύμπτωμα, βρίσκεται σε ένα έλεγχο screening, το 10 δέκατα όραση και αυτό θα το δεχθώ, ότι όντως είναι έτσι, αρκεί να έχουμε στο μυαλό μας το τι σημαίνει οπτική οξύτητα και τι σημαίνει στη λειτουργία της όρασης. Είναι ένα δείγμα, ένα κομμάτι μόνο της λειτουργίας της όρασης, το οποίο το έχουμε και έχουμε δεχτεί συμβατικά, είναι κάτι μετρήσιμο, επαναλαμβανόμενο σαν μέτρηση. Μπορεί να αναπαραχθεί δηλαδή από όλους μας και είναι ένα μέτρο το οποίο το χρησιμοποιούμε για να εκφράζουμε την λειτουργία του ματιού, την λειτουργία της όρασης. Δεν είναι όμως η όραση του ασθενούς, είναι η οπτική οξύτητα, μια συγκεκριμένη ικανότητα που έχει το μάτι να διακρίνει δύο σημεία σε μακρινή απόσταση. Το ότι έχει λοιπόν κάποιος ασθενής 10 δέκατα όραση δεν σημαίνει ούτε ότι είναι ασυμπτωματικός, ούτε ότι δεν πάσχω. Αυτό πρέπει να το έχουμε ξεκινώντας πριν στο μυαλό μας. Τι σημαίνει το κεντρικό ήδημα της οχράς, αυτό που βλέπουμε στο στή, σημαίνει ότι έχει προσβληθεί το κεντρικό κομμάτι, όχι ένα subfield, αλλά το κεντρικό field της οχράς και έχουμε μια αύξηση του πάχους πάνω από τα 300 μικρά, η οποία απεικονίζεται στο OCT και η οποία μπορεί να έχει την εμφάνιση κύσης ή την εμφάνιση του ενδοβλεστρωτικού υγρού. Τι γνωρίζουμε λοιπόν και τι ξέρουμε από όλες τις πολυκεντρικές μελέτες όσο αφορά τη θεραπεία του διαβητικού ειδήματος που προσβάλλει το κέντρο, του center involved ειδήματος. Έχουμε λοιπόν με τους... Τι θα χρησιμοποιήσουμε, αντι-VEGF, κορτιζόνη ή λέιζερ. Ποια θεραπεία θα χρησιμοποιήσουμε. Ξέρουμε ότι με τους αντι-VEGF έχουμε μεγαλύτερη βελτίωση στην οπτική οξύτητα, συγκριτικά με το λέιζερ, μέσα από μεγάλες πολυκεντρικές, οι οποίες συνέκριναν θεραπεία με λέιζερ και αντι-VEGF παράγοντες, η οποία διατηρείται και στα 3 χρόνια. Έχουμε συχνότητα οφθαλμικών επιθύμητων ενεργειών όσο αφορά τη σύγκριση με τα κορτικοστερίδη, σημαντικά μεγαλύτερη με τα στεροειδή. Και ξέρουμε ότι η αντι-VEGF θεραπεία συνδέεται με εξαιρετικά αποτελέσματα στην όρεξη των ασθενών γενικά στους πρώτους 12 μήνες παρακολούθησης. Ποιες είναι οι οδηγίες του Γιουρέτινα, σύμφωνα και με το πρωτόκολλο, το πρωτόκολλο T, ότι η επιλογή της αρχικής θεραπείας εξαρτάται από την αρχική οπτική οξύτητα του ασθενούς. Σε ασθενείς που έχουμε κάτω από 5 δέκατα δεν υπάρχει διαφορά τους αντι-VEGF, γιατί είπαμε ότι η πρώτη επιλογή από τη στιγμή που προσβάλλει το κέντρο είναι διεθνώς και το έχουμε αποδεχθεί όλοι, είναι η θεραπεία με αντι-VEGF παράγοντες. Όσο αφορά την επιλογή των αντι-VEGF, όταν έχουμε καλές οπτικές οξύτητες, τα αποτελέσματα ανάμεσα στους τρεις που κυκλοφορούν δεν έχουν καμία διαφορά μεταξύ τους. Τι γνωρίζουμε όσο αφορά επίσης από τις πολυκεντρικές μελέτες. Γνωρίζουμε ότι η βελτίωση οπτικής οξύτητας διατηρείται στην πενταετία με πολύ λιγότερες ενέσεις από ό,τι στην αρχή, από τον πρώτο χρόνο θεραπείας και ότι η εντατική θεραπεία και η στενή παρακολούθηση του ασθενού στον πρώτο χρόνο φαίνεται ότι έχει μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα στην τελική έκβαση της θεραπείας και όσο αφορά την βελτίωση της νόσου.
Η ερώτηση αυτή που έθεσε ο κ. Κανιούρας απασχόλησε, δεν απασχόλησε σίγουρα εμάς, απασχόλησε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι ασχολούνται με το διαβητικό είδημα. Και ουσιαστικά γίνανε δύο μεγάλες μελέτες, οι οποίες θα αναφερθούν, πιστεύω, από το Δήμο, ο οποίος θα υποστηρίξει την παρακολούθηση των ασθενών, και οι οποίες η μία ήταν μια αναδρομική μελέτη και είχε αφορούσε τα πραγματικά δεδομένα όσο αφορά την παρατήρηση ασθενούς, οι οποίοι είχαν πολύ καλή οπτική οξύτητα και οι οποίοι υποβάλλονταν σε θεραπεία με anti-VEGF παράγοντες ή με λέζερ, στην οποία τα οποία συμπεράσματα και η μελέτη υποστήριξε ότι η παρακολούθηση των ασθενών με είδημα και καλή οπτική οξύτητα μπορεί να έχει την ίδια βαρύτητα με το λέιζερ ή με την θεραπεία με anti-VEGF. Στη μελέτη αυτή, αυτό που θα ήθελα να τονίσω όμως είναι ότι υπήρχε μια αύξηση, μια απώλεια όρασης πάνω από 5 δέκατα μέσα στους πρώτους 6 μήνες στους ασθενείς οι οποίοι παρακολουθούνταν απλώς, και έφτανε στους 40% των ασθενών στους ασθενείς οι οποίοι δεν υποβάλλονταν σε καμία θεραπεία. Δηλαδή, 40% των ασθενών μέσα στους πρώτους 6 μήνες είχαν μια απώλεια πάνω από 5 γράμματα, πάνω από μία γραμμή, δηλαδή στην οπτική τους οξύτητα. Και φυσικά υπάρχουν και τα αποτελέσματα, ανακοινώθηκαν φέτος, του πρότοκολο V, το οποίο ουσιαστικά προσπάθησε να απαντήσει στο συγκεκριμένο αυτό ερώτημα που θέλουμε να απαντήσουμε και εμείς σήμερα. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν επίσης υπέρ της παρακολούθησης των ασθενών. Ναι. Εντάξει, δεν δουλεύω για σένα. Προσπαθώ να αντικρούσω αυτό που θα μας παρουσιάσει, ότι είναι evidence-based medicine. Ότι η παρακολούθηση χωρίς θεραπεία, αν δεν είχαμε επιδείνωση της οπτικής οξύτητας, είναι μια λογική στρατηγική παρακολούθηση αυτών των ασθενών. Τι θέλω να επισημάνω όμως στα στοιχεία αυτά της μελέτης, αν ασχοληθεί κανείς. Πρώτον, ότι εκεί χρησιμοποιήθηκε σαν anti-VEGF το aflibercept, ότι στο 25% των ασθενών και στο 25% των ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία με λέιζερ πρώτη θεραπεία σε αυτή την κατηγορία, 25% των ασθενών χρειάστηκαν anti-VEGF παράγοντες, ενώ στους ασθενείς οι οποίοι παρακολούθησαν, στο 34% χρειάστηκε να επέμβουμε πάλι με anti-VEGF παράγοντες. Ότι υπήρχε μια διαφορά στην καλύτερη διορθούμενη οπτική οξύτητα, και μιλάμε για οπτικές οξύτητες είναι πάνω από 8 με 9 δέκατα. Ή σε ασθενείς που είναι 10 δέκατα υπήρχε μια διαφορά 2 γραμμάτων στο τελικό οπτικό αποτέλεσμα στους ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε anti-VEGF θεραπεία, και ότι ο αριθμός των ασθενών οι οποίοι είχαν καλύτερη οπτική οξύτητα πάνω από 20-20, πάνω από 10 δέκατα δηλαδή, ήταν σημαντικά μεγαλύτερο στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με anti-VEGF από αυτούς που παρακολούθηκαν. Τρία σημεία τα οποία βρίσκονται μέσα στην μελέτη και νομίζω ότι πρέπει να δώσει κάποιο σημασία και να τα προσέξει. Τι κάνω λοιπόν σε ένα εστιακό κεντρικό ασυμπτωματικό είδημα? Θα κάνω anti-VEGF θεραπεία. Γιατί? Γιατί το διαβητικό είδημα της οχράς αποτελεί μια καταστροφική για την όραση νόσο, και το ξέρουμε αυτό ότι έτσι θα γίνει αν μείνει χωρίς θεραπεία. Οι ανδεολογικές εγχύσεις anti-VEGF είναι οι παράγοντες, είναι η θεραπεία εκλογής σε διαβητικό είδημα που προσβάλλει το κέντρο της οχράς, και αυτό είναι evidence-based πια guideline. Ότι γνωρίζουμε επίσης ότι η πρώιμη κεντατική θεραπεία έχει καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα στην τελική έκβαση της νόσου. Ότι η πρώιμη εφαρμογή της θεραπείας, και αυτό μπορεί να μην φαίνεται από μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες, αλλά σίγουρα συνδέεται και το γνωρίζουμε από τα δεδομένα της καθημερινής κλινικής πράξης, ότι η πρώιμη εφαρμογή θεραπείας σε έναν ασθενή, όχι τον κάνεις ασθενή, είναι ο ίδιος ασθενής, απλώς τον βάζεις πιο πρώιμα στη θεραπεία που πρέπει να ακολουθήσει, συνδέεται με καλύτερη γλυκαιμική ρύθμιση του ασθενούς, που και αυτή μακροχρόνια βοηθάει στην βελτίωση της συνολικής κατάστασής του. Και ξέρουμε επίσης ότι η anti-VEGF θεραπεία τροποποιεί τη διαβητική αμφιστροπάθεια, καθυστερώντας την επιδείνωσή της. Τι είναι κατά, και τι θα ακούσουμε ότι είναι κατά της anti-VEGF θεραπεία? Το υψηλό κόστος θεραπείας. Σίγουρα όταν χρησιμοποιούμε anti-VEGF, και αυτό εμφανίστηκε στη μελέτη που χρησιμοποιήθηκε το aflibercept. Τι γίνεται όμως με το Avastin, πόσο μειώνει το κόστος αυτό της θεραπείας?
Ο κίνδυνος ενδοθαλμίδας 0,01% σε καμία από αυτές τις πολυκεντρικές μελέτες δεν αναφέρθηκε ούτε ένα περιστατικό ενδοθαλμίδα. Όσο για τις συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που υποτίθεται φοβόμαστε να την VEGF θεραπεία, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη η οποία να υποδηλώνει ή να υποστηρίζει ότι υπάρχει μεγαλύτερα αυξημένος κίνδυνος συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών κατά την θεραπεία με anti-VEGF παράγοντες. Και για να το κάνω λίγο, να ξεφύγουμε λίγο από την παθολογία του αμφιλιστροειδούς, θα σας θέσω και θα σας προβληματίσω με δύο διαφορετικά περιστατικά. Έχουμε έναν ασθενή που έρχεται στο ιατρείο μας, είναι 46 ετών, με έλεγχο πρεσβειοποίησης, έχει ένα θετικό οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος, όπως παίρνουμε το ιστορικό του, έχει μια οπτική οξύτητα 10 δέκατα και μετρούμε σε μια πίεση 23 mm στήλης υδραργύρου, μετράμε και τον κερατοειδή με 520 και έχουμε αυτό το οπτικό πεδίο με ένα αρχόμενο ρινικό βήμα. Σας ρωτάω, ποιος δεν θα έδινε αντιγραφικοματική αγωγή σε αυτό τον ασυμπτωματικό ασθενή, ο οποίος είχε 10-10 οπτική οξύτητα. Και η δεύτερη ερώτηση, η οποία αφορά εσύ άτομα που είναι ίσως στη δική μου ηλικία, ασθενή με 50 ετών, ο οποίος σε συνεχόμενες μετρήσεις πήγε να μετρήσει, αισθάνθηκε ή δεν αισθάνθηκε κάτι, μέτρησε μια φορά την πίεσή του και βρήκε μια πίεση πάνω αρτηριακή πάνω από 140 και με 90. Μετράει και βρίσκει διάφορες τιμές. Είναι χωρίς συμπτώματα, δεν έχει κανένα σύμπτωμα, είναι φυσιολογικός, έχει τον σημερινό τρόπο ζωής. Αυτές είναι οι οδηγίες που μας δίνει οι κατευθυντήριες οδηγίες της υπέρτασης, της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης. Σε όλες τις περιπτώσεις, αυτούς τους ασθενείς που έχουν επανειλημμένες μετρήσεις πάνω από 140, οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, δίνεται θεραπεία με φάρμακα. Συμπερασματικά, λοιπόν, θέλω να τονίσω ότι το εστιακό κεντρικό ασυμπτωματικό διαβητικό είδημα της οχράς και με 10-10 οπτική οξύτητα είναι νόσος. Και ότι ο πρωταρχικός ρόλος του γιατρού είναι η θεραπεία της νόσου. Και κατά δεύτερον, φυσικά, είναι η ανακούφιση των συμπτωμάτων όταν μπορούμε να θεραπεύσουμε αυτήν καθ' αυτή την νόσο. Οι ενδοειδικές εγχύσεις με anti-VEGF παράγοντες είναι η θεραπεία εκλογής στο διαβητικό είδημα που προσβάλλει το κέντρο της οχράς. Σας ευχαριστώ πολύ.